μόνος ψυχαγωγίας στο Village και στο αλλού, δίνει στο Δήμο ένα εκατομμύριο το χρόνο. Έδωσε στο Δήμο 2,5 θέσεις εργασίας. Δεν είναι αντιώτες όλοι, πολλοί είναι νικαιώτες. Πολλοί είναι σημασία. Σημασία είναι 2,500 άνθρωποι βρήκαν δουλειά σε αυτό που έγινε εκεί. Όταν το ένα εργοστάσιο μετά το άλλο στο Ρέντι, έκλεινε όταν εγώ έγινα Δήμα. Σημασία έχει ότι δόθηκαν 1 εκατομμύριο πόροι ετησίως έρχονται στο Δήμο, όταν τα εργοστάσια, όπως είπα πριν, κλείναμε και χάναμε τα έσοδα από τα εργοστάσια. Αλλά είχαμε την έννοια τι θα βάλουμε στη θέση αυτή για να μπορέσει πραγματικά να αναπληρώσει αυτό που κάνουμε. Και το λέω αυτό διότι λέει κράτος δώσμου και τελείωσε η ιστορία. Το κράτος ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όσο περάζουν τα χρόνια και τα λεφτά που δίνει είναι λίγα, αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Το να είναι και εμεί ζητάμε, το να πάρει έχει σημασία. Άρα λοιπόν, αφού δεν ξέρει τι θα πάρει ή ξέρει ότι θα παίρνει όλο και λιγότερα, φροντίζει από μόνο σου να αναπτύξει και άλλε πηγέ εσόδων που θα σου επιτρέψουν να σταθεί στα πόδια σου. Και όχι απλά ζητάω, δεν μου δίνει, καταγγέλω, καθάρισα. Αυτό είναι πολύ εύκολο τροπάρι. Το έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές. Δεν δίνει λύσεις. Και ο πολίτης θέλει λύσεις. Ο πολίτης νιώθει την ζωή του να επιδεινώνεται καθημερινά. Ο πολίτης νιώθει την περιουσία του, γιατί πολλές φορές μιλάμε για τα δημοτικά τέλη. Αυξήθηκα με ένα αυξήθηκα. Να σας πω το εξής πολύ απλό. Αν τα δημοτικά τέλη αυξηθούν 5% σε ένα σπίτι 80 τετραγωνικών που είναι μια κατοικία συνέχεια, σημαίνει σε ετήσια βάση 6 ευρώ. Αστείο νούμερο. Αν αυτή η άνοδος των δημοτικών τέλων συντελούσε ώστε το σπίτι μου από εκεί που είχε 100.000 ευρώ αξία σε 5 χρόνια είχε 120, θα είχε κερδίσει πολλαπλάσια πολύ. Αν η μία άξιση των δημοτικών τελών συντελούσε στο σπίτι μου από εκεί που είχε 100.000 αξία ευρώ σε 5 χρόνια να κάνει 90, έχω χάσει 10.000 ευρώ ενώ θα είχα δώσει 30 ευρώ και θα είχα λύσει το θέμα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ακόμα και αυτό που πολλές φορές το παίζουμε ως σημαντικό και το παίζει η δημοτική αρχή, δεν αυξήσαμε τα δημοσικά τέλη. Να το κάνουμε τι, αφού υποβαθμίστηκε η αξία της περιουσίας μας και των σπιτιών μας, πολύ σημαντικά. Δεν πρέπει, νομίζω ότι σήμερα ο πολίτης δεν μπορεί να τρώει παραμύθια. Πρέπει να έχει απαντήσεις ειλικρινείς, σοβαρές και αξιόπιστες.